Ευχαριστούμε, σεβαστέ μου συμπρεσβύτερε και αγαπητοί μου αδελφοί χριστιανοί, το ιδιαίτερο προνόμιο και τη μεγάλη ευλογία η προστάτευση του ναού μας να είναι ασώματη, να είναι άειλη, να είναι σε σχέση με τον άνθρωπο μη υλική και σε σχέση με τον Θεό να είναι ένυλη. Δηλαδή, ο Θεός είναι άειλος μπροστά στους Αγίους Αγγέλους και οι άγγελοι είναι άειλοι ενώπιον των ανθρώπων, ενώ ενώπιον του Θεού οι Άγιοι Άγγελοι έχουν ύλη πνευματική, μεν διαφορετική από αυτή που έχουμε εμείς το σώμα που γνωρίζουμε, αλλά έχουν ύλη. Και ακούμε σε κάθε πανηγυρικό εσπερινό, αν το έχετε προσέξει, προσευχόμενοι στις ιερές ακολουθίες, ακούμε πάντα τρία αναγνώσματα από τα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης. Τα σημερινά αναγνώσματα ήσαν αγγελοφάνειες, ήταν δηλαδή αφιερωμένα τα αναγνώσματα στις εμφανίσεις των Αγίων Αγγέλων στη ζωή κάποιων Αγίων και δικαίων ανθρώπων. Η αλήθεια είναι ότι για να δεις άγγελον να σου εμφανίζεται με οποιαδήποτε μορφή επιτρέψει ο Θεός να πάρει εκείνη την ώρα, σημαίνει ότι η πνευματική σου κατάσταση είναι παραπάνω από καλή. Δηλαδή έχεις κάνει αγώνα πνευματικό για να φτάσεις να δεις αγγέλους. Έχουμε στην παράδοση της Εκκλησίας μας πολλούς Αγίους που έβλεπαν αγγέλους. Ο Άγιος Σπυρίδων, έχετε προσέξει το απολυτικιό του τι λέει? Ότι είχε αγγέλους, λέει, συλλειτουργούς στο Άγιο Θυσιαστήριο, εκεί που ως επίσκοπος λειτουργούσε, είχε αγγέλους να τους υπαραστέκονται προσευχόμενοι στο ιερό έργο. Λέει ο Ιερός Χρυσόστομος ότι οι άγγελοι θέλουν να παρακύψουν, δηλαδή να έρθουν κοντά στο Άγιο Θυσιαστήριο την ώρα που τελείται η Θεία Λειτουργία από τον Χριστό δια του ιερέως. Προσέξτε το αυτό. Ο ιερεύς δεν τελεί το μυστήριο μόνος του, αλλά δανείζει τα χέρια του, τα πόδια του και τη γλώσσα του στον Χριστό, και ο Χριστός χρησιμοποιεί τα χωικά μέλη του ιερέως για να τελέσει την Θεία Λειτουργία, την Θεία Ευχαριστία, την σύναξη των πιστών, και να μεταδώσει ο ιερεύς το σώμα του και το αίμα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Μία από τις αγγελοφάνειες τις οποίες υπάρχουν μέσα στην Γραφή αναφέρει το πρώτο ανάγνωσμα και σας τα διάβασα στη Δημοτική, μήπως και τα καταλάβετε λίγο καλύτερα, και νομίζω ότι από ό,τι έβλεπα από τα μάτια σας τα ακούγατε καλύτερα. Λέει ότι στον Ιησού του Ναβί εμφανίστηκε κάποιος διαφορετικός από αυτά που είχε συνηθίσει, και ο Ιησούς του Ναβί τον ρώτησε: «Είσαι μαζί μας ή είσαι με τους εχθρούς μας?» Τότε, αλλά και σήμερα, οι κοινωνίες που είναι οργανωμένες έχουν κάποιον τρόπο για να καθορίζουν τους πολίτες τους, να τους πολιτογραφούν. Και έτσι αν έρθει κάποιος που είναι από αλλού, τον ψηλαφούμε, τον βλέπουμε. Είναι εχθρικά διακείμενος ή είναι ειρηνικά διακείμενος? Δηλαδή θέλει να μας κάνει καλό ή θέλει να μας κάνει κακό? Αυτό το αυτονόητο ερώτησε ο Ιησούς του Ναβί στον άνθρωπο εκείνον που έβλεπε. Με ανθρώπινη μορφή εμφανίστηκε ο άγγελος και του λέει ο άγγελος: «Εγώ είμαι ο αρχιστράτηγος του στρατού του Κυρίου. Τώρα μόλις ήρθα». Ξέρετε αδελφοί μου, όπως σας είπα πριν, για να δεις κάποιον άγγελον του Θεού πρέπει να έχεις προϋποθέσεις πνευματικές, και ο Ιησούς του Ναβί τις είχε αυτές τις προϋποθέσεις τις πνευματικές. Είχε γίνει ηγέτης του λαού του Ισραήλ, μετά του εκλεκτού λαού του Θεού, μετά τον Μωυσή, επειδή είχε στεναρά πίστη, την οποία ο Μέγας Μωυσής, ο μεγάλος προφήτης, ο Θεόπτης,
αυτός που πήρε από τα χέρια του Θεού τον νόμο, τις 10 εντολές καταγεγραμμένες, δύο φορές τις πήρε. Γιατί την πρώτη αγανακτισμένος την έσπασε, τις έσπασε τις πλάκες και ο Θεός τις ξανάδωσε από αγάπη στον άνθρωπο. Ο Ιησούς ήταν σταθερός. Ιησούς, το όνομά του από μόνο του σημαίνει σωτήρας. Δηλαδή αυτός που εκτελεί την σωτήρια διαδικασία και πρόοδο. Και όταν του είπε ότι είναι αυτός ο αρχιστράτηγος του στρατού του Κυρίου, του είπε «Τι διατάζεις να κάνω ο δούλος του Θεού?» Γιατί αναγνώριζε στον εαυτό του αυτήν την ιδιότητα ότι είναι δούλος του Θεού. Εμείς γίναμε δούλοι παθών, δούλοι εμπαθιών, δούλοι αδυναμιών, δούλοι των χρημάτων μας, δούλοι των κτημάτων μας, δούλοι των αρρωστιών μας, δούλοι όσων επιθυμιών έχουμε και τόσων άλλων πραγμάτων, και ξεχάσαμε ότι αν είμαι θα δούλοι του Θεού, θα είμαι θα όντως απελεύθερη από την αμαρτία. Καμία συνθήκη κακότητος, φαυλότητος, αρνητικότητος δεν θα μας συνέχει. Αν αυτό το απεμπολίσουμε, αν αυτό το ξεχάσουμε, αν αυτό το αφήσουμε να είναι πίσω μας, τότε έχουμε χάσει το μείζον, το κύριο, το σημαντικό. Άρα δεν έχουμε κάτι καλό να προσφέρουμε σε εμάς και τους γύρω μας. Ο αρχιστράτηγος, λέει, του Κυρίου πρόσταξε τον Ιησού αφού τον ρώτησε «Τι να κάνω, τι μου προτείνεις να κάνω?» Του λέει «Λύσε τα σανδάλια σου, τα υποδήματά σου από τα πόδια σου, γιατί ο τόπος πάνω στον οποίο στέκεσαι είναι ιερός». Και αν ήταν ιερός ένα κομμάτι γης το οποίο πατούσε ο Ιησούς του Ναβί, δεν είναι ιερός ετούτος εδώ ο χώρος του ναού, τον οποίον εμείς οι χριστιανοί δεν τον αγαπούμε, δεν τον σεβόμεθα, δεν είμαστε σιωπηλοί την ώρα της λατρείας του Θεού, δεν ερχόμαστε συχνά. Αυτή είναι η πραγματικότητα και άρα έχουμε από μόνοι μας αποιεροποιήσει τον ιερό του το χώρο. Και πρέπει να σκεφτούμε ότι αν εμείς που βαπτιστήκαμε στο όνομα της Παναγίας Τριάδος και ενδυθήκαμε την ζωή του Χριστού δια του Αγίου Βαπτίσματος και δεν το έχουμε συνειδητοποιήσει και δεν έχουμε κάνει τον εαυτό μας έτσι όπως θέλει η χριστιανική πίστη και παράδοση, πρέπει να βάλουμε πλώρη και ρότα, διότι κανείς, αδελφοί μου, δεν ξέρει πότε θα φύγει από αυτή τη ζωή. Κανείς δεν ξέρει. Άλλωστε ο Αρχάγγελος Μιχαήλ που γίνεται προπομπός των ψυχών για να τις εμφανίσει ενώπιον του Τριαδικού Θεού, δεν πηγαίνει με σειρά. Θα μου πείτε, ο Θεός γράφει τον θάνατό μας? Όχι, να το προσέξουμε αυτό και να το ξέρουμε. Στην Ορθόδοξη πίστη δεν υπάρχει κισμέτ που έχουν οι μουσουλμάνοι, δηλαδή δεν υπάρχει γραφτό, δεν υπάρχει μυρολατρεία, υπάρχει ελευθερία του ανθρώπου. Και για να σας το εξηγήσω απλά, όταν εγώ πάρω το αυτοκίνητό μου και πάω σε αυτούς τους καρόδρομους που έχει η Ερμιονίδα και αρχίσω και αναπτύσσω ταχύτητες πάνω από 100 χιλιόμετρα, να μην πω ότι είναι και πολλά τα 100 εδώ γύρω, θα φταίει ο Κύριος αν εγώ χάσω τη ζωή μου? Όχι, φυσικά. Άρα μόνος μου φέρνω τα πράγματα έτσι. Γι' αυτό πρέπει να λύσουμε τους σημάντες των υποδημάτων μας, να καθαρίσουμε τις καρδιές μας από την εμπάθεια. Αδελφοί μου, δεν αξίζει ούτε χωράφι, ούτε σπίτι, ούτε αυτοκίνητο για να μην μιλάμε ο ένας τον άλλον. Είναι τραγικό. Είμαστε τόσο ωραία τα μικρά μέρη, αλλά και τόσο άσχημα σε αυτά τα πράγματα. Με το παραμικρό φουντώνουμε, ανάβουμε, και αντί να γίνουμε έστω και λίγο μιμητές των Αγίων Αγγέλων, γινόμαστε το αντίθετό τους. Δαιμονοποιούμε, θα κάνουμε κακό στον εαυτό μας. Ας παρακαλέσουμε, αδελφοί μου, τον Άγιο Θεό με τις ευλογίες των προστατών μας, του Αρχιστρατήγου Μιχαήλ, του Αρχιστρατήγου Γαβριήλ και όλων των Αγίων Αγγέλων και Αρχαγγέλων, όλων των 9 ταγμάτων,
να σκέπουν το χωριό μας, ο ταξιάρχης δηλαδή, οι ταξιάρχες όλοι, να είναι να περιπολεύουν στο χωριό, να μας σκεπάζουν, να μας ευλογούν και να μας δίνουν λίγο από το αγγελικό τους ήθος, από την αγγελική τους βιωτή και από την αγγελική τους δοξολογία ενώπιον του Θεού, να την μιμούμε θα εμείς στη ζωή μας, για να γίνει η ζωή μας καλύτερη, για να γίνει ποιοτικότερη, ομορφότερη και αγιότερη η ζωή μας, με τη χάρη των ταξιαρχών. Αμήν.